Η αποκρουστική, εμετική, αειδιαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη είναι αναπόφευκτη. Δεν αποτρέπεται. Όχι μόνο γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν γίνεται μόνο για τους ψήφους. Προσαρμόζεται βεβαίως στην ανάγκη να αποσπάσουν ψήφους. Αυτού του τύπου όμως η αντιπαράθεση βολεύει και τα δύο κόμματα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αφήνουν άθικτο και αθώνουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, το καπιταλιστικό, το αστικό πολιτικό σύστημα, την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και εμφανίζουν στο λαό ότι τα υπαρκτά, μικρά, μεγάλα και οξυμένα προβλήματα οφείλονται στην ανετοιμότητα, στην έλλειψη ηθικής ή στην έλλειψη ικανότητας και εμπειρίας του Α ή του Β πολιτικού στελέχους. Το δικό μας κατά στην πρόταση της κυβέρνησης για έγκριση της πολιτικής της δεν έχει καμία σχέση με το άλλα κατά που θα πέσουν την Παρασκευή το βράδυ και μέσω της ονομαστικής ψηφοφορίας. Καμία σχέση. Εμείς καταψηφίζουμε την κυβέρνηση ακριβώς γιατί πέτυχε στο έργο της. Τι πέτυχε με το έργο της 4,5 χρόνια τώρα. Να συμβάλλει και με τη βοήθεια όμως και κομμάτων της αντιπολίτευσης που ψήφισαν πάρα πολλά από τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Συνήθως αυτά που δεν γίνονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι πέτυχε. Να συμβάλλει στην έξοδο από την κρίση. Έτσι κι αλλιώς η κρίση είναι κυκλική. Κρατάει ορισμένα χρόνια. Δεν κρατάει αιωνίως πουθενά. Στην έξοδο από την κρίση υπέρ της καπιταλιστικής κερδοφορίας και ιδιαίτερα υπέρ εκείνων των επιχειρηματικών ομίλων που βγήκαν πιο ενισχυμένοι και κερδισμένοι από την κρίση και σε βάρος των εργαζομένων, όχι με προσωρινά μέτρα, αλλά με μέτρα που η ίδια έχει ψηφίσει μέχρι το 2060 και μέχρι το 2100 βεβαίως, είναι απολύτως βέβαιο ότι το λαϊκό κίνημα παρά την υποχώρηση που έχει σημειώσει και παρά τα σκαμπανεβάσματα που συνήθως το συνοδεύουν, δεν πρόκειται να περιμένει να τα ανατρέψει το 2060 ή πολύ περισσότερο το 2100. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να κάνει όλη την προεργασία που χρειάζεται και μάλιστα την περνάει αυτές τις μέρες με τα πακέτα παροχών, με τα αντίμετρα κτλ. Πέτυχε να διαμορφώσει εκείνο το εφαλτήριο για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας πάλι σε βάρος των εργαζομένων. Είτε έχουμε κρίση, είτε έχουμε ανάκαμψη, τα μεγάλα θύματα είναι οι εργαζόμενοι. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε σημαία της αντιπαράθεσής μας με την κυβέρνηση και με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε τον Πετσίτη, ούτε τον παιδεραστή ή τους παιδεραστές, ούτε πια εφοπλιστική οικογένεια παρακοιμόμενη δίπλα στη μια ή στην άλλη ηγεσία, είναι καλή ή κακιά. Όχι ότι αυτά κάποιες ισχνές ενδείξεις είναι. Δεν είναι αυτή η ουσία. Και δεν έχουμε ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε αυτά. Εμείς παίρνουμε σαν βάση τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τι έκανε βεβαίως προηγουμένως οι κυβερνήσεις και προκρίσεις και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θα μου πείτε, καλά, γιατί τα ισοπεδώνουν τα πράγματα, είναι απολύτως ταυτόσημα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι καθόλου. Δεν είναι ταυτόσημα. Έχουν ορισμένες διαφορές, οι οποίες διαφορές θα έλεγα είναι σωσίβιο και στήριγμα του συστήματος. Δεν μπορεί σήμερα το αστικό πολιτικό σύστημα, το σύστημα της εκμετάλλευσης των εργαζομένων με τα πολιτικά μέσα και με τη στήριξη όλων των νόμων υπέρ των καπιταλιστών, δεν μπορούν να υπηρετηθούν οι ανάγκες του συστήματος με ένα κόμμα. Υπηρετήθηκαν για πολλά χρόνια με δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, και ανάλογα έγινε και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουν ανάγκη από πολύ περισσότερα κόμματα. Με αυτή την έννοια, ναι, έχουν διαφορές. Θα πω μία διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, ας το πούμε διαχρονικά, η παράταξη της δεξιάς, χρησιμοποίησε την πολιτική του πειθαναγκασμού, της βίας, της καταστολής και κάποιες στιγμές είχε και διαλύματα καρότου, είναι η αλήθεια, προκειμένου να καθυποτάξει, να σπάσει, να σμπαραλιάσει το λαϊκό κίνημα, δεν το πέτυχε βέβαια, και να ενσωματώσει το λαό
στην πολιτική όχι μόνο στήριξης της ίδιας της δεξιάς παράταξης, αλλά στήριξης του αστικού πολιτικού συστήματος του καπιταλισμού. Και το έκανε με την προβολή παροχημένων, αντιδραστικών παροχημένων και για τον καπιταλιστικό ιδεών. Και βεβαίως με τον αντικομμουνισμό. Πότε της κονσέρβας ή πότε με πια με συγκαλυμμένο τρόπο. Όντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την ίδια τακτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ συντηρητικοποιεί κάνοντας επιχείρηση διαφθοράς των αριστερών συνειδήσεων. Η Νέα Δημοκρατία μέσω της αντιδραστικών ιδεών και ο ΣΥΡΙΖΑ με αριστερή παντιέρα, εισαγωγικά χωρίς εισαγωγικά δεν έχει σημασία, εκμαυλίζει, εξαγοράζει, τρομοκρατεί και παθητικοποιεί ριζοσπαστικές συνειδήσεις. Ναι, είναι διαφορά. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να πάει ποτέ στον τάφο του Μπελογιάννη. Ούτε στο άγαλμα. Τον θεωρεί προδότη, πράκτορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει. Τιμά τους νεκρούς ιδιαίτερα κομμουνιστές. Είναι το λαθρεμπόριο που κάνει. Λαθρεμπόριο των ηρωικών ταξικών αγώνων του λαού. Λαθρεμπόριο του ρόλου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι ο άλλος δρόμος. Οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Συντηρητικοποίηση. Παθητικότητα, μυρολατρεία. Και θέλω να πω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο το χρησιμοποιεί σαν κύριο επιχείρημα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κατά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν δίκιο γι' αυτό. Κατηγορούν παραδείγματος χάρη για το πρώτο εξάμηνο Γενάρης-Αύγουστος του 2015, που ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της κομμουνιστικής του ιδιοληψίας, οδήγησε στη γνωστή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 17 ώρες ηρωικής διαπραγμάτευσης του Πρωθυπουργού Τάχα. Και που τελικά, ξέρω εγώ, φέσουσε τον ελληνικό λαό με τόσα και τόσα δις. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, κύριε Σταϊκούρα, παραδείγματος χάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Να το πω πολιτικός χώρος, γιατί δεν εμφανίζεται πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ και έχει και πολλές παραδόσεις. Είναι της ιστορικής συνθηκολόγησης στις γραμμές του κινήματος. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Έπρεπε οπωσδήποτε να σκηνοθετήσει ένα αντάρτικο μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέφτεται έξω. Σκηνοθετημένο αντάρτικο. Όχι από αυταπάτες. Όχι από έλλειψη απειρίας. Όχι έστω για να κάνει ένα τεστ μέχρι πόσο μπορεί να γίνει η αντιπαράθεση και η σύγκρουση στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τεστάρει δηλαδή την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει ορισμένες, της Κομισιόν, να κάνει ορισμένες υποχωρήσεις. Δεν το έκανε γι' αυτό. Έπρεπε μέσα από τον δρόμο αυτής της κοινοθετημένης αντάρτικης αντιπολίτευσης να εξοικειώσει πριν απ' όλα την κοινωνική του βάση, αυτή η ετερόκλητη, υπάρχει μια κοινωνική βάση που δεν είναι πλήρως ταυτισμένη με την Νέα Δημοκρατία, να προετοιμάσει τους ψηφοφόρους του να δεχθούν το εξής πράγμα, ότι η επίλυση των προβλημάτων του λαού περνάει μέσα από το δρόμο της συνθηκολόγησης. Αυτά τα είπε καθαρά προθέσεις στο Ζάπιο. Τσίπρας, Τσακαλώτος, Δραγασάκης είπανε ότι αυτές οι υποχωρήσεις που κάναμε ήταν αναγκαίες γιατί μας έφεραν σε αυτό το δρόμο όπου μπορούμε πια να μοιράσουμε μερικά αποφάγια στους εργαζόμενους από την κερδοφορία. Τηρώντας το πρόγραμμα και τις συμφωνίες, εμείς πετύχαμε την έξοδο και πετυχαίνουμε τώρα να μοιράσουμε και μερίσματα στο λαό. Είναι ασύμβατα αυτά. Είναι αδύνατον τηρώντας τις συμφωνίες που έκαναν και τα προγράμματα σταθερότητας και όλα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι ασύμβατα αυτά με τα λαϊκά συμφέροντα. Και τι είπαν μέσα από τις υποχωρήσεις. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να το κάνουν, ήταν ανίκανοι κτλ. Σκηνοθετημένο αντάρτικο. Και αυτή είναι η μεγάλη ζημιά που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και που συνεχίζει δυστυχώς ακόμα να κάνει στο χώρο του ριζοσπαστισμού αριστερού με εισαγωγικά, αλλά και πραγματικά αριστερού ριζοσπαστισμού, γιατί μέσα στη βάση υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην είναι κομμουνιστές, μπορεί να έχουν σοβαρές διαφορές με την ιδεολογία και το πρόγραμμα του ΚΚΕ, αισθάνονται όμως αριστεροί, έχουν υιοθετήσει τέτοιες ιδέες. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν έγινε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που έγινε κυβέρνηση, λόγω πραγματισμού και ρεαλισμού, έκανε και μερικές υποχωρήσεις. Τέτοιος είναι αυτός ο χώρος από γεννησιμιού του.
Για να θυμίσω μερικά πράγματα, στη διάρκεια της δικτατορίας ήταν αυτό το πολιτικό ρεύμα, με εξαίρεση ορισμένα του στελέχη, τα λιγότερα για να μην είμαι άδικη, που έλεγε ότι το πέρασμα στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία θα γίνει μέσα από τη στήριξη της φιλελευθερωποίησης της Χούντας. Ήταν αυτό το πολιτικό ρεύμα, μικρό, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ρεύμα και διαχέει τις αντιλήψεις του γιατί το βοηθάει και το σύστημα παντού, που έκανε κριτική από τα δεξιά το 1981 στο Πασόκ, που όταν έλεγε ότι θα ξυλώσω τις βάσεις και του λέγανε ότι δεν είναι ραπανάκι να τις ξυλώσεις, που έλεγαν ότι δεν πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για την ΟΚ, δεν έχει σημασία, θα τα έκανε αυτά. Το Πασόκ τα έλεγε όμως. Και δεν ασκούσαν κριτική πίεση για να το βοηθήσουν έστω, εν πάση περιπτώσει, να κάνει κάτι θετικό. Κάναν πίεση από τα δεξιά. Και έχει σημασία γιατί είναι επίκαιρο ζήτημα. Στη δεκαετία του 90 ψήφισε τη μερική απασχόληση και κυρίως τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, τα τετράωρα της απασχόλησης. Και όταν εμείς λέγαμε ότι αυτά τα μέτρα είναι το προήμιο για την υποχρησιμοποίηση της ανθρώπινης δύναμης, για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, για την μείωση των μισθών κτλ. Κτλ. Μας λέγανε ότι κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα μέτρα πέρασαν πιο βία με την κρίση, αλλά ξεκίνησαν από τότε. Και έτσι τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα ξεκινάνε από την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, από την περίοδο της αστικής πολιτικής σταθερότητας, περνάνε σταδιακά. Βέβαια, όταν έρθει η κρίση, περνάνε με τη μορφή σοκ και με την ευκαιρία και κάτι άλλο. Καταψηφίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ και τον εγκαλούμε με όλα όσα έχουμε πει κατά καιρούς, και γιατί το γεγονός ότι μετέτρεψε την Ελλάδα, όχι δεν τη μετέτρεψε, ενίσχυσε και διεκδικεί η Ελλάδα να παίξει τον καουμπόι των Ηνωμένων Πολιτειών στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή, να είναι ο χωροφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με την ευκαιρία όλα τα κόμματα, τελειώνω μια φράση, όλα τα κόμματα με αυτές τις συμφωνίες που έχουν κάνει, όλα τα κόμματα, λένε το εξής πράγμα, να η ευκαιρία. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας είναι το ΠΑΜ. Να αξιοποιήσουμε για να βαθμίσουμε το ρόλο μας σε βάρος των άλλων λαών. Δεν πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάψουν να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην Τουρκία από ό,τι στην Ελλάδα, όχι γιατί είναι τουρκόφιλοι και ανθέλινες, αλλά γιατί η γεωστρατηγική της θέση είναι σχετικά πιο σημαντική από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Και εάν αυτή η όξυση οδηγεί στο συμβιβασμό της Τουρκίας, πολύ πιο γρήγορα θα έχουμε τη διχοτόμηση της Κύπρου και στη συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Εάν δεν διευθετηθεί και πάρει πιο οξυμένες μορφές, θα την πληρώσουν με πολλούς τρόπους, ενδεχομένως και με το αίμα τους και οι δυο λαοί, και ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός και άλλοι γειτονικοί λαοί. Και τέλος, εγώ τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση πρέπει να τα μετρήσει ο λαός ως εξής. 6.000, παραδείγματος χάρη, παίρνει ένα συνταξιούχος όλο το χρόνο με 500 ευρώ σύνταξη. 5, 12, 6.000. Παίρνει, λέει, ανάσα γιατί του προστίθενται 600 ευρώ. Δηλαδή, με 6.600 ευρώ, τι ανάσα παίρνει. Μας κοροϊδεύετε. Οι ΕΔΕ ρυθμίζονται οι εισφορές τους. Μα θα πάρουν μικρότερες συντάξεις. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πρέπει να συσχετίσεις. Δίνει ένα, πήρε 10. Δίνει ένα και δίνει 50. Αυτό το πακέτο που θα έρθει στη Βουλή και με τη μορφή νομοσχεδίων μπουκώνει το μεγάλο κεφάλαιο με νέα προνόμια και κίνητρα. Τα υποσχέθηκαν και τα υποστήριξαν αυτά Τσίπρας, Δραγασάκης, Τσακαλώτος με συγκεκριμένες παρεμβάσεις προχθές. Επομένως, πρέπει ο ελληνικός νερός να δει και τα πράγματα λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, μετά από 3, 4, 5 χρόνια μπορεί και λίγο πιο μετά. Ο τόπος μας έδειξε συμμαχίες, τις οποίες τις πίστευε κανείς, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πήγαινε με τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πήγαινε με τους ΑΝΕΛ, ότι θα είχαμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Δημοκρατικής Αριστεράς Νέας Δημοκρατίας, ότι θα είχαμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Λαός Νέας Δημοκρατίας. Κυρίως δεν τους πίστευε ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Τα επόμενα χρόνια θα δείτε συμμαχίες, δεν θέλω ακριβώς να τις προσδιορίσω, που σήμερα ορκίζεστε ότι δεν θα γίνουν. Βεβαίως δεν θα γίνουν αυτόματα και συγκόλληση, όχι. Κάποια στελέχη από τη μια παράταξη, κάποια στελέχη από την άλλη, κάποια στελέχη από την τρίτη θα θυσιαστούν για να δημιουργηθούν ακόμα και ηγέτες, προκειμένου να δημιουργηθεί η μεγάλη συμμαχία.
Και θυμίζω στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Λούλα φτάσαμε στον Μπολσονάρο και από τον Ταλέμα στον Μπερλουσκόνη. Και μην λέτε ότι η σημαία σας είναι κατά της ακροδεξίας.